Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία του Μεξικού σε έναν ακόμα βαρόνο των ναρκωτικών. Πρόκειται για τον Νταμάσο Λόπες, που σύμφωνα με τις αρχές το τελευταίο διάστημα διεκδικούσε τον έλεγχο του καρτέλ της Σιναλόα. Προηγούμενος ηγέτης του καρτέλ ήταν ο περίφημος Γιοακίν Γκουσμάν, γνωστός ως «Ελ Τσάπο». Ο Νταμάσο αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νταμάσο έχει μια προσωρινή περιοριστική εντολή με το σκοπό της έκδοσης από το 1ο Περιφερειακό Δικαστήριο της πόλης του Μεξικού για τα εγκλήματα των πράξεων κατά της ασφάλειας και του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και είναι καταζητούμενο στην Αμερικανική Πολιτεία της Βιρτζίνια. Μετά τη σύλληψη και έκδοση του Ελ Τσάπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νταμάσο Λόπες και η γη του Γκουσμάν είχαν εμπλακεί σε μια αιματηρή διαμάχη για τον έλεγχο του καρτέλ.